Με θετικό πρόσημο έκλεισε η χρονιά του 2021 για τη γαλακτοβιομηχανία Δοδόνια, ενώ και η νέα χρονιά ξεκίνησε δυναμικά με την είσοδο νέων προϊόντων στην αγορά. Στην ουσία, η εταιρεία προώθησε μετά από πολλά χρόνια σχεδιασμού και δοκιμών τα γιαούρτια με φουρούτα αλλά και τη φέτα spread σε δύο γεύσει. Οι νέε επιλογέ εκμορδενίζουν το πορτοφόλιο τη εταιρεία, όπω είπε χαρακτηριστικά ο διευθύνων σύμβουλο τη γαλακτοβιομηχανία Δοδόνη, Μιχάλη Παναγιοτάκη. Τα νέα γιαούρτια με φρούτα είναι υψηλή διατροφική αξία, χωρί χρωστικέ, χωρί συντηρητικά και με βιταμίνε. Το ξεκίνημα των νέων προϊόντων είναι κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικό, καθώ η ανταπόκριση από το καταναλωτικό κοινό είναι μεγάλη. Ενώ η φέτα δοδόνη κατατάχτηκε το 2021 στην πρώτη θέση στην προτίμηση και την κατανάλωση. Ο κ. Παναγιοτάκη, στην καθιερωμένη ετήσια συνάντηση με του εκπροσώπου του τύπου, εμφανίστηκε ικανοποιημένο από την πορεία των νέων προϊόντων ενώ το καλοκαίρι, όπω ανέφερε, αναμένεται να λανσαριστούν και άλλα νέα προϊόντα. Η ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο τμήμα Research and Development, που ουσιαστικά είναι το τμήμα τη εταιρεία που προετοιμάζει τα νέα προϊόντα και ετοιμάζει παράλληλα και τι επόμενε επενδυτικέ ενέργειε. Ο Διευθύνων Σύμβουλο υποστήριξε ότι το 2022 είναι χρονιά γέφυρα και ότι στο επόμενο διάστημα η εταιρεία θα συνεχίσει να προχωρά με σταθερά βήματα και με στόχο την ομαλοποίηση και την συνολική σταθερότητά τη. Την ίδια ώρα η υπάρξουσα κατάσταση με την πανδημία να συνεχίζεται, την ακρίβεια, τις αυξήσεις στα καύσιμα, τις συσκευασίε και την πρώτη ύλη, δημιουργεί προβληματισμό καθώς είναι μονόδρομος και αναπόφευκτο οι αυξήσει αυτές να φτάσουν στο ράφι και στην τσέπη του καταναλωτή. Ο κ. Παναγιωτάκης αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης παρεμβάσεων και πρωτοβουλειών που θα στηρίξουν τις παραγωγικές δυνάμεις και ιδιαίτερα τους κοινοτρόφους που είναι άλλωστε και εκείνοι που παράγουν την πρώτη ύλη των προϊόντων. Στο επίκεντρο του προβληματισμού όχι μόνο τη εταιρεία Ζωδόνη είναι η μείωση της παραγωγής γάλακτος. Η μείωση είναι παράγωγο της αποχώρησης από το συγκεκριμένο κλάδο ανθρώπων χωρίς διάδοχη κατάσταση πίσω τους. Οι μεγάλε φάρμε που υπάρχουν δεν ανταποκρίνονται σύμφωνα με τον κύριο Παναγιωτάκη και δεν μπορούν να καλύψουν τι απώλειες και χρειάζεται να υπάρξει παρέμβαση και πρωτοβουλία ώστε να στηριχτούν οι παραγωγοί και τα νέα παιδιά να θελήσουν να ασχοληθούν με την κτηνοτροφία. Η Δοδόνη, σύμφωνα με τον κύριο Παναγιωτάκη, μελετά σειρά παρεμβάσεων και πρωτοβουλειών, ενώ όπως υπογράμισε χρειάζεται ένωση δυνάμεων, μιας και ο στόχος είναι κοινός.